Ολοκληρώθηκε το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Βόλου με την έγκριση της δεύτερης φάσης. 396 έργα και δράσεις πρόκειται να εκτελεστούν μέχρι το τέλος του 2014. Η δεύτερη φάση του επιχειρησιακού σχεδιασμού του Δήμου Βόλου εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου. Το χαρακτηριστικό είναι ότι οι δράσεις κατευθύνονται λαμβάνοντας υπόψη τη δυσμενή συγκυρία στον τομέα κυρίως τον κοινωνικό, δηλαδή στοχεύουν στην προάσπιση της κοινωνικής συνοχής και της ασφάλειας, ότι είναι εφικτό και ρεαλιστικό, καθότι περίπου το 60% των δράσεών του καταρχάς είναι εγκεκριμένα έργα μόνο από το ΕΣΠΑ. Δηλαδή κάπου 92 εκατομμύρια είναι εγκεκριμένα ήδη από τα έργα και τις δράσεις που περιλαμβάνονται και αφορούν τόσο στο στενοδήμο όσο και στα 4 νομικά πρόσωπα. Ο Δήμαρχος Βόλου Πάνος Κοτινιώτης ανέφερε ότι η δεύτερη φάση του επιχειρησιακού αφορά συγκεκριμένα έργα και παρεμβάσεις με δεσμευτικές χρηματοδοτικές πηγές μέχρι το 2014. Επέκρινε τις μειοψηφίες αναφέροντας ότι έκαναν την ίδια κριτική με την πρώτη φάση του στρατηγικού σχεδιασμού. Πρώτη φάση, ο στρατηγικός σχεδιασμός που στην ουσία αφορά το όραμα, τις κατευθυντήριες επιλογές, πολιτικές επιλογές, τους στόχους τους αναπτυξιακούς και στον επιχειρησιακό σχεδιασμό, αυτό το κομμάτι δηλαδή το δεύτερο που εγκρίθηκε σήμερα, περιλαμβάνονται όλα τα έργα και οι δράσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν από τις υπηρεσίες του Δήμου και των νομικών του προσώπων. Ο σύμβουλος της Μίζωνος Μειοψηφίας Γιώργος Μουλάς εκτίμησε ότι η Δημοτική Αρχή μέχρι το 2014 θα μπορούσε να διεκδικήσει επιπλέον έργα, ενώ χαρακτήρισε το επιχειρησιακό καλό μπούσουλα, αν και το χαρακτήρισε υπηρεσιακό και λίγο άτολμο. Πρότεινε δε να δοθεί έμφαση σε υποστηρικτικά έργα και σε μεγάλα αναπτυξιακά, όπως η επέκταση του νοσοκομείου, η μελέτη παράκαμψης Νέας Αγχιάλου, η παράκαμψη του Βρύχωνα μέχρι Μαλάκη, η παιδινή χάραξη του περιφερειακού και να εξεταστεί ξανά ο οικισμός εφέδρων αξιωματικών στο Σωρό και η μελέτη για τον οικισμό Ντερέμπαση στην Αγριά. Ακόμη ζήτησε να αναλυφθεί πρωτοβουλία για εκπώνηση master plan του αεροδρομίου, να μην υπάρξει συρρίκνωση του λιμανιού και να ολοκληρωθούν οι μελέτες Σωρός-Μπουρμπουλήθρα για την είσοδο στον περιφερειακό δρόμο.